Και αυτό το είδαμε και χθες και ίσως και προχθές, όταν έγινε μία ανακοίνωση η οποία λίγοι την κατάλαβαν. Ναι. Το 424 στη Θεσσαλονίκη. Το στρατιωτικό νοσοκομείο. Το στρατιωτικό νοσοκομείο, ναι. Πολύ σωστά. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Ναι, γιατί τα στρατιωτικά νοσοκομεία έχουν κάποια νούμερα μπροστά. Ναι, ναι. Είναι ένα από τα καλύτερα στρατιωτικά νοσοκομεία της Ευρώπης. Της Ευρώπης, ακριβώς. Χτίστηκε πριν 15 με 20 χρόνια. Ναι, το λέτε, είστε και στρατιωτικός, οπότε το έχετε. Ναι, είχα την ιδιαίτερη τιμή τότε ως διευθυντής στην Διεύθυνση Υγειονομικού του πρώτου γραφείου μέσα στα πλαίσια αυτά, να παρακολουθήσω την όλη διαδικασία της ανεγέρσεώς του. Το στρατιωτικό αυτό νοσοκομείο, έτσι όπως είναι χτισμένο, έχει από κάτω και άλλα τρία, ίσως και κάτι παραπάνω, ναι, υπόγεια με αντιπυρηνική προστασία. Αυτά πάντοτε είναι μέσα στα πλαίσια της εφεδρείας. Θα λειτουργήσουν και αυτά στις επόμενες ημέρες, εφόσον χρειαστεί να υπάρξουν περιστατικά τα οποία θα θεραπευτούν. Δηλαδή, ανοίγουμε δύο λεφτά τώρα. Το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, από εκνευρισμό μηδιό. Μάλιστα. Λοιπόν, ανοίγει το αντιπυρηνικό καταφύγιο. Έτσι, όπως το λέτε. Και αναπτύσσει κρεβάτια. Θα αναπτύξει κρεβάτια. Έχετε υπόψη σας ότι η αντιμετώπιση του COVID, ναι, είναι προς δύο κατευθύνσεις. Είναι τα περιστατικά εκείνα τα οποία θα νοσηλευτούν για COVID και τα περιστατικά εκείνα τα οποία θα διασωληνωθούν για COVID. Άλλο, ναι, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες επιλεκτικά μπορούν να βρεθούν κάποιοι χώροι και εφόσον υπάρξουν τα αντίστοιχα, η αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό, ναι, γιατί τώρα το να ανοίξουμε 50 κρεβάτια, αντιλαμβάνεστε τι προσωπικό χρειάζεται. Ναι. Αντιλαμβάνεστε την γνωσιολογία που πρέπει να έχει το προσωπικό. Σίγουρα ένας αριθμός ειδικοτήτων της ιατρικής είναι κοντά στην αντιμετώπιση του έκτακτου περιστατικού. Mm-hmm. Και ένας αριθμός νοσηλευτών έχει κάποια σχετική εκπαίδευση με την έννοια, ναι, της αντιμετώπισης ενός περιστατικού.